Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά και καλό μήνα. Είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Μετά από 6 ολόκληρους μήνες, άνοιξε σήμερα η εστίαση. Καφετέριες, ταβέρνες και εστιατόρια έβγαλαν τραπέζια έξω και τα καταστήματα γέμισαν κόσμο από νωρίς το πρωί. Ενθουσιασμένοι ήταν τόσο οι θαμώνες, όσο και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, οι οποίοι δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι πήραν τη ζωή τους πίσω και είναι σαν να ξαναξεκίνησαν το σχολείο, σαν τα μικρά παιδιά. Πάμε να δούμε εικόνες από το ρεπορτάζ που ακολουθεί, τα όσα έγιναν σήμερα το πρωί στο κέντρο της πόλης των Σερών. Τραπέζια έξω, γυάλινα ποτήρια και καφές. Μία εικόνα που είχαμε να δούμε εδώ και 6 μήνες επανήλθε σήμερα, καθώς άνοιξαν από το πρωί σε όλη την Ελλάδα καφετέριες και εστιατόρια. Ήδη στις Σέρες από το πρωί οι πρώτοι πελάτες, κυρίως συνταξιούχοι, βρέθηκαν στα καφέ του κέντρου της πόλης. Πώς νιώθετε που άνοιξε η εστίαση? Υπέροχα! Που πίνει τον καφέ σας σε γυάλινο και όχι σε πλαστικό. Ναι, έχει διαφορά με το πλαστικό. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Κάντε κράτηση για να πείτε εδώ ή... Ναι, όχι, γράψαμε SMS το 6. Όλα με τα μέτρα είναι τηρούνται από τραπεζάκι και όλα αυτά από ό,τι βλέπουμε. Και τη μάσκα έχουμε, αλλά πίνουμε τώρα την κάλαμε. Αληθώς ο Ανέστης. Χρόνια πολλά. Πώς νιώθετε σήμερα που είστε έξω? Ωραία, όμορφα. Έχει ωραίο καιρό. Εδώ με παρεούλα. Ωραία, όμορφα. Πολύ ωραία. Για να πείτε εδώ πέρα τι καφέ κάνετε κράτηση ή απλώς? Αυτό εδώ, όπως είπε και η φίλη μου, γράψαμε στο κινητό. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Λίγο να φύγει αυτό το πράγμα, να ελευθερωθούμε και να ζήσει ο κόσμος έτσι, να ζήσουν και τα μαγαζιά που κλείσανε τόσο καιρό, να κάνουν και αυτά κατανάλωση και... Ναι, ευχάριστα. Εμείς τουλάχιστον ευχάριστα, αν και είμαστε συνταξιούχους, αλλά δεν έχουμε ούτε μαγαζιά, σκέψω τώρα αυτοί πώς νιώθουνε. Πολύ χαρούμενοι είναι. Και έτσι να πάει. Το πρωί σήμερα θα γεμίσουν οι καφετέρες, είναι αναμενόμενο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλοι θα κάνουν από ένα γέμισμα. Αύριο είναι Πρωτομαγιά, θα είναι η μέρα ακόμα πιο δύσκολη. Έχουμε κάποια προβλήματα με τις προμήθειες, αλλά νομίζω ότι τα καταφέρουμε. Όλα θα πάνε καλά, η αισιοδοξία θέλει και φτάνει τόσο. 6 μήνες ήμασταν κλειστά. Θέλουμε να πάρουμε τις ζωές μας πίσω, θέλουμε να πάρουμε τις δουλειές μας πίσω. Ο καλός καιρός, σε συνδυασμό με την αργία, ήταν οι καλύτερες προϋποθέσεις για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που περίμεναν εδώ και μήνες αυτή τη μέρα. Με αυστηρά μέτρα και χωρίς μουσική, βλέπουν να παίρνουν τη ζωή τους πίσω. Μετά από 6 μήνες, είναι σαν να πηγαίνουμε πρώτη μέρα στο σχολείο. Έτσι έχουμε προετοιμαστεί όλοι οι συνάδελφοι, έχουν ετοιμάσει τα μαγαζιά τους, τρώθηκαν τα τραπεζοκαθίσματα με αποστάσεις, με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με τα αντισηπτικά επάνω στα τραπέζια και είμαστε όλοι έτοιμοι να υποδεχτούμε τους πελάτες μας. Χωρίς μουσική φυσικά για την πρώτη εβδομάδα και βλέπουμε. Από εκεί και πέρα το εμβόλιο είναι αυτό που θα μας σώσει. Το εμβόλιο είναι αυτό που δεν θα ξανακλείσουμε επιχειρήσεις. Πρέπει να προσέξουν όλοι οι συνάδελφοι να τρέξουν να εμβολιαστούν και όλος ο κόσμος φυσικά. Από εκεί και πέρα, εμείς σήμερα παίρνουμε τις ζωές μας πίσω. Ήρθαμε στη δουλειά μας, ήρθαμε στα καταστήματά μας για να δουλέψουμε. Θέλουμε να πούμε τους πελάτες μας να έχουν λίγο υπομονή για την εξυπηρέτηση. Αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11 παρατέταρτο το βράδυ. Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις, υπάλληλοι και θαμώνες να φορούν μάσκα, να υπάρχουν αντισηπτικά στα τραπέζια, ενώ δεν επιτρέπεται η μουσική. Κάποιοι νιώθουν σαν να ξαναβαπτίστηκαν, λένε, ενώ άλλοι μας είπαν ότι κοντεύουν να ξεχάσουν και αυτά που ξέρουν. Αναρωτιόμαστε άμα θυμόμαστε αυτά που κάναμε. Αν είμαστε σωστοί στη δουλειά μας ακόμα. Βεβαίως, υπάρχουν. Σίγουρα, πρώτη μέρα είναι. Λογικό είναι, ρε παιδιά. Ποια λύση? Πώς θα κυλήσει? Θα δείξει. Πρώτη μέρα είναι. Είπαμε, σαν να δουλεύουμε πρώτη μέρα μετά από χρόνια. Σήμερα, πρώτη μέρα που ανοίξατε, πώς αισθάνεστε, είχατε κρατήσει? Σαν να ξαναβαφτίστηκα. Η χαρά μεγάλη. Κρατήσεις δεν δουλεύουμε, κρατήσεις, γιατί είναι προϊόν το οποίο καταναλώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο κόσμος τον βλέπω είχε μεγάλη αγωνία και επιθυμία να έρθει και ανταποκρίθηκε στο άνοιγμα αυτό. Θα του δείξει ο χρόνος γιατί πρέπει και η τσέπη να είναι γεμάτη. Γιατί η εστίαση χωρίς τσέπη δεν βλέπω πολλά πράγματα. Είμαστε αισιόδοξοι, το πρώτο βήμα έγινε, εμείς είμαστε σε όλα καθόλου έτοιμοι. Θα το δείξει η πορεία, παιδιά. Σας περιμένουμε λίγες μέρες γιατί ο κόσμος να μην φυλάγεται, φοβάται. Όλα αυτά εδώ αντιδρούν στο να βγει ελεύθερα κάποιος. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Οι ιδιοκτήτες βλέπουν ότι γίνονται πολλές κρατήσεις και ειδικά για αύριο υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα για κράτηση τραπεζιού. Οι κρατήσεις είναι πάρα πολλές. Ειδικά για την Πρωτομαγιά, περισσότερο το 80% των καταστημάτων έχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Νομίζω ότι είναι η μέρα τέτοια που ο καθένας θέλει να έρθει στα μαγαζιά μας. Άλλοι θα πάνε στην εξοχή, άλλοι θα έρθουν να φάνε έτοιμο φαγητό. Και νομίζω ότι πρέπει να πάρουν έγκαιρα τηλέφωνο ακόμα και σήμερα όσοι προλάβουν να κλείσουν κάποιο τραπέζι για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Υπομονή, 6 μήνες ήμασταν κλειστά. Μη μας πιέζουνε, μη μας αγχώσουνε οι πελάτες μας, θα τους εξυπηρετήσουμε όλους. Μετά από 5 μήνες, 6 βασικά, τι να σας πω ρε παιδιά, επιτέλους ανοίξαμε, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή Ανάσταση στους Γιώργηδες σήμερα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε. Ο κόσμος πάντως που βρέθηκε σήμερα έξω, απόλαυσε τη βόλτα και τον καφέ, ενώ δεν έλειψε και η όρεξη για χιούμορ. Σήμερα άνοιξε η εστίαση. Ορίστε. Σήμερα άνοιξε η εστίαση. Θα πάτε, κάνετε κάποια κράτηση. Έτσι που μας έχουν συνηθίσει, θα κάνουμε περίπατο. Περιμέναμε πολύ καιρό, από τις 28 Οκτωβρίου στις Σέρες κλειστά. Αρχίζουμε σιγά σιγά να επανερχόμαστε σε μια φυσιολογική ροή των πραγμάτων, πιστεύω. Αναρωτιόμαστε άμα θυμόμαστε αυτά που κάναμε. Αν είμαστε σωστοί στη δουλειά μας ακόμα. Έχετε κρατήσει. Βεβαίως, υπάρχουν. Σίγουρα, πρώτη μέρα είναι. Λογικό είναι, ρε παιδιά. Ποια λύση. Πώς θα κυλήσει. Θα δείξει. Πρώτη μέρα είναι. Είπαμε, σαν να δουλεύουμε πρώτη μέρα μετά από χρόνια. Αυτές τις εικόνες καταγράψαμε σήμερα. Δεν μπορώ να μην το πω. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε ρεπορτάζ το άνοιγμα των καταστημάτων, ότι τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την Αγγελική Κρυαρίδου, τη συνάδελφο, για μια είδηση η οποία μας έρχεται από το Στριμωνικό. Γιατί υπήρχε ένας διαπληκτισμός χθες εκεί μεταξύ δύο 31χρονων. Ο ένας από αυτούς κατέληξε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Θα μας πει περισσότερα η Αγγελική. Αγγελική, καλό βράδυ. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ο διαπληκτισμός που αναφέρει κατέληξε τελικά σε αιματηρό επεισόδιο μετά από καυγά δύο ανθρώπων που είχαμε στο Στριμωνικό Σερών. Συγκεκριμένα, δύο 31 ετών άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα μέχρι που τελικά χάθηκε ο έλεγχος και οδήγησε τον έναν από τους δύο να τραβήξει μαχαίρι. Ο 31χρονος μαχαίρωσε τον άλλο άνδρα στο θώρακα με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του δράστη, ο οποίος διέφυγε και ανακαταζητείται από τις αρχές. Μάλιστα, πραγματικά μια υπόθεση έτσι περίεργη και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι του χωριού του Στριμωνικού συγκλονίστηκαν στο άκουσμα της είδησης και προφανώς και στα τα όσα έγιναν χθες λίγο πριν το βραδάκι στην περιοχή. Αναζητείται ο ένας 31χρονος, έτσι, αυτός που τράβηξε μαχαίρι, είπες, έτσι. Ακριβώς. Αγγελική, σε ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν με το Στριμωνικό. Θα δούμε λοιπόν την εξέλιξη τις επόμενες ώρες, αν εντοπιστεί και αν συλληφθεί ο συγκεκριμένος 31χρονος. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Τα μηνύματα για το Πάσχα έστειλαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Και φέτος τα μηνύματα κινούνταν γύρω από τις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού. Ας παρακολουθήσουμε τα όσα δήλωσαν. Μήνυμα αισιοδοξίας απέστειλε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου σε όλους τους Έλληνες από το ακριτικό νησί του Αϊστρατή με τους 200 κατοίκους την Κυριακή του Πάσχα. Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς γιορτάζουμε και αυτό το Πάσχα σε συνθήκες πανδημίας. Ελπίζουμε όμως βάσιμα ότι σύντομα θα ανακτήσουμε πλήρως τη ζωή μας χωρίς φόβο και περιορισμούς.
Η άμεση ανταπόκριση στο πρόγραμμα των εμβολιασμών είναι η πιο ισχυρή μας εγγύηση για να πετύχουμε το ταχύτερο την ανοσία της κοινότητας και να περάσουμε ένα πολύ πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Βρίσκομαι κοντά στους ακρίτες μας, στη Λίμνο και στον Αϊστρατή. Κοντά στους συμπολίτες μας και τις ένοπλες δυνάμεις που σε δύσκολες συνθήκες προστατεύουν τα σύνορα και εγγυώνται την ασφάλειά μας. Από την αυταπάρνηση και τον πατριωτισμό τους αντλούμε έμπνευση και αισιοδοξία. Η χώρα μας θα βγει πιο δυνατή και ενωμένη και από αυτήν την κρίση. Χριστός Ανέστη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και τα παιδιά του Σοφία, Κωνσταντίνο και Δάφνη, παρακολούθησε την τελετή της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Διονύσου Αεροπαγίτου Αθηνών. Αυτό το Πάσχα η σκέψη μας στρέφεται στους ανθρώπους που χάσαμε από τον COVID και σε όσους δοκιμάζονται ακόμα στα νοσοκομεία, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το Πάσχα. Αυτό το Πάσχα η σκέψη μας στρέφεται στους ανθρώπους που χάσαμε από τον COVID και σε όσους δοκιμάζονται ακόμα στα νοσοκομεία. Το ότι η χώρα μας παραμένει στις τελευταίες θέσεις σε απώλειες σε όλη την Ευρώπη δεν μειώνει τη θλίψη. Αποτυπώνει ωστόσο το μέτρο του κινδύνου από αυτήν την πανδημία. Την προσπάθεια εκείνων που εξακολουθούν να μάχονται στην πρώτη γραμμή για τη δημόσια υγεία, αλλά και την ελπίδα που φέρνει για όλους το δώρο του εμβολιασμού. Η Μεγάλη Εβδομάδα είχε φέτος λιγότερους περιορισμούς από πέρυσι. Όμως δεν ήταν ασφαλώς αυτή που θα θέλαμε. Γιατί την πιο ελεύθερη ζωή την κατακτούμε εβδομάδα τη βδομάδα, ακολουθώντας με συνέπεια το τελικό σχέδιο προς την έξοδο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, έστειλε το δικό του μήνυμα αλληλεγγύης και συμπόνιας για τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, ωστόσο τόνισε πως το Πάσχα η Ανάσταση είναι ο μέγας συμβολισμός της νίκης της ζωής, που είναι και νίκη του ανθρώπου. Οι μέρες του Πάσχα είναι κάθε χρόνο μέρες ειρήνης, αγάπης, συμπόνιας και αλληλεγγύης. Φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ζούμε δύσκολες μέρες. Και η σκέψη όλων μας είναι πρώτα σε εκείνους που δίνουν τη μάχη της ζωής μέσα στην ασφυξία των νοσοκομείων. Σε εκείνους που στέκονται με τις λευκές μπλούζες στο πλάι τους. Στις χιλιάδες οικογένειες που πενθούν την απώλεια. Σε όσους συμπολίτες μας περνούν ώρες στέρησης, ανεργίας, ανασφάλειας, φτώχειας, ακόμα και απόγνωσης. Αυτές οι μέρες όμως είναι και μέρες ελπίδας ότι το φως θα νικήσει το σκοτάδι. Η ζωή θα πατήσει το θάνατο. Το Πάσχα, η Ανάσταση, είναι ο μέγας συμβολισμός της νίκης της ζωής, που είναι και νίκη του ανθρώπου. Το μήνυμα της αγάπης εύχομαι να φτάσει σε κάθε σπίτι αυτό το Πάσχα, να το μοιραστούμε ξανά, χωρίς φόβο, με τους αγαπημένους μας. Να νοιαστούμε για αυτούς που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή. Εύχεται στο μήνυμά της για το Πάσχα η πρόεδρος του Κινάλ, Φόφη Γεννηματά. Το μήνυμα της αγάπης εύχομαι να φτάσει σε κάθε σπίτι αυτό το Πάσχα. Να το μοιραστούμε ξανά χωρίς φόβο με τους αγαπημένους μας. Να νοιαστούμε για αυτούς που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή. Με το εμβόλιο μπορούμε. Δεν είναι υποχρέωση. Είναι δικαίωμα. Αναστάσιμο φως στην ελπίδα για να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας. Για την αναγέννηση της χώρας με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Χρόνια πολλά. Με υγεία και αισιοδοξία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έδωσε πολλές ευχές με δύναμη και υγεία στους νέους αγώνες που έρχονται για να ανοίξει ο δρόμος για την Ανάσταση των λαών. Πολλές ευχές με δύναμη και υγεία στους νέους αγώνες που έρχονται για να ανοίξει ο δρόμος για την Ανάσταση των λαών. Η χώρα μας, το έθνος μας ανεβαίνει ένα Γολγοθά. Μετά το Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση, αναφέρει στους πολίτες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνέλληνες, Χριστός Ανέστη. Το μήνυμα της Αναστάσεως πρέπει να γίνει μήνυμα για όλους μας. Πρέπει να γίνει μήνυμα για την Ελλάδα. Η χώρα μας, το έθνος μας ανεβαίνει ένα Γολγοθά. Να θυμάστε πάντα κάτι όμως. Μετά το Γολγοθά έρχεται και η Ανάσταση. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μην ξαναδούμε τις εικόνες που είδαμε κατά το παρελθόν. Με κλειστές εκκλησίες, να μην μπορούμε να μπούμε στην εκκλησία οι ίδιοι οι πιστοί. Γι' αυτό μένουμε Έλληνες, μένουμε Ορθόδοξοι, μένουμε πιστοί. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μήνυμα ελπίδας έδωσε ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης. Σπάνια χρειαζόμασταν το Πάσχα όσο τώρα. Μετά από ένα σκληρό χειμώνα, μια σκοτεινή χρονιά και πριν καν φανεί το πραγματικό κόστος για την πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, για τον κόσμο ολόκληρο. Το μεγαλύτερο δώρο του Πάσχα εν μέσω πανδημίας σε όλες και όλους μας.
Είναι η υπενθύμηση ότι ό,τι κακό και να μας βρει, η ζωή δεν τελειώνει, η ελπίδα δεν διασωληνώνεται. Είναι η επιβεβαίωση ότι τίποτα στον κόσμο δεν δικαιολογεί να γυρνάμε την πλάτη στην ελπίδα. Την έντονη αντίδραση του Εργατικού Κέντρου Σερών προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Άλκης Απιδόπουλος, λέει χαρακτηριστικά στην τηλεόραση Επιλογές ότι αυτό που συμβαίνει είναι λυπηρό και εκτός του ότι θα οδηγήσει την ανεργία στα ύψη, θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κοινωνίας. Ενώ κάλεσε τους εργαζόμενους αύριο, Τρίτη, 4 του Μάη, στις 10.30 να συγκεντρωθούν έξω από το Εργατικό Κέντρο των Σερών. Το Εργατικό Κέντρο Σερών αντιδρά στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το οποίο καταργείται το 8ωρο και το εργασιακό ωράριο θα γίνει πιο ευέλικτο. Ωστόσο, ο κ. Άλκης Απιδόπουλος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σερών, αναφέρει πως υπάρχουν ήδη ευέλικτες μορφές εργασίας και αυτό που συμβαίνει είναι λυπηρό και θα οδηγήσει την ανεργία στα ύψη, προκαλώντας την αντίδραση της κοινωνίας. Έρχεται στο Υπουργείο Εργασίας και είναι η αρχή των ανατροπών των εργασιακών θεμάτων, το οποίο έχουν κατοχυρωθεί με σφραγίδα από το 1982 και πραγματικά βάλανε μια δικλίδα ασφαλείας όσον αφορά τα εργασιακά. Έρχεται με πολύ άνεση, από ό,τι τον παρακολουθήσω κι εγώ στο κανάλι Sky εκεί, μέσω επικοινωνίας που θέλει να κάνει, τι είπε. Καταργούμε το 8ωρο, καταργούμε και στην ουσία και το πεθήμερο. Λέτε και σήμερα δεν υπάρχουν ελαστικές μορφές εργασίας. Πράγματι είναι λυπηρό. Πράγματι, αν σκέφτεται κάτι τέτοιο, να γνωρίζει ότι θα έχει εμάς τους εργαζόμενους απέναντι. Δεν μπορεί διαμέσου πανδημίας. Σεβαστήκαμε τα πάντα, πήραμε τα μέτρα. Προστατεύουμε την υγεία του πολίτη. Δεν μπορεί να φέρνει και επικοινωνιακά να περνάει αυτά τα ζητήματα διαμέσου τηλεοράσεων. Θα αντιδράσει η κοινωνία και θα αντιδράσει σκληρά. Η ανεργία στην Ελλάδα έχει αυξηθεί και με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο θα αυξηθεί περισσότερο, σύμφωνα με τον κύριο Απιδόπουλο, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε συζήτηση με τη ΓΕΣΕΕ. Δεν λέει ότι η ανεργία στην Ελλάδα έχει φύγει στα ύψη. Πάνω από ένα εκατομμύριο τους διώξανε με τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόσαν στη χώρα μας και συνεχίζουν τώρα τι, να μεγαλώσουν την ανεργία. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους. Αφορά τα παιδιά μας, αφορά την ίδια την ύπαρξή μας. Είναι λυπηρό, με τόση ευκολία και με αυτά που λέγονται και μέσα από τα κανάλια. Και καλό και τους συναδέλφους, το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αυτό το γαϊτανάκι της επικοινωνίας πρέπει να σταματήσει. Εμείς σεβόμαστε το ρόλο και την εργασία των μέσων εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά όχι μονόπλευρα. Θέλουμε αλήθεια. Εκεί που χρειάζεται το συνδικάτο βάζει πλάτη για να μπορεί να προχωρήσει η χώρα μας. Ο αντίστοιχος φορέας, ο οποίος είναι η ΓΕΣΕ, το ανώτερο όργανο. Θέλει η κυβέρνηση να φέρει ένα νόμο, να καθίσει να μιλήσει με τα όργανα, τα συνδικαλιστικά, το ανώτερο, η ΓΕΣΕ, για να δούμε να καταλήξουμε τι ακριβώς θέλει να ζητήσει η κυβέρνηση. Το 8ωρο. Την 3η 4 Μαΐου, ο κύριος Απιδόπουλος καλεί στο Εργατικό Κέντρο τους εργαζόμενους προκειμένου να στείλουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση με αφορμή και την εργατική πρωτομαγιά που έχει μετατεθεί για εκείνη την ημέρα. Να δούμε τι μπορούμε έτσι να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ισχυρό σε αυτή την κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον Υπουργό ότι πλέον μέχρι εδώ η ανοχή. Η ανοχή σε όλα τα επίπεδα. Πλέον είναι κάτι που αφορά τις οικογένειές μας και τη ζωή μας. Γι' αυτό σας καλώ στην εργατική πρωτομαγιά 4/5. Είναι πάει η μέρα Τρίτη, θα γιορταστεί η εργατική πρωτομαγιά. Τους καλώ να έρθουν εδώ στο Εργατικό Κέντρο. Να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι αύριο δεν θα μεταδοθούν δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές, γιατί και οι δημοσιογράφοι συμμετέχουν στην αυριανή απεργία. Τώρα, την ικανοποίησή του για την εξασφάλιση 36 εκατομμυρίων ευρώ για νέα έργα και υπηρεσίες εξέφρασε ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Εσάφης σε δηλώσεις του. Ο ίδιος δήλωσε περήφανος που στους 18 περίπου μήνες αυτής της δημοτικής θητείας εξασφαλίστηκαν χρήματα στο Δήμο, όχι για συνεχιζόμενα έργα από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά για καινούργιες εντάξεις σε αιτήματα χρηματοδότησης και σε αιτήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, συνολικά 36 εκατομμυρίων ευρώ. 36,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Σερών τον τελευταίο 1,5 χρόνο για νέα έργα και υπηρεσίες, όπως εξέφρασε ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Ο ίδιος δήλωσε περήφανος που στους 18 περίπου μήνες αυτής της δημοτικής θητείας εξασφαλίστηκαν χρήματα στο Δήμο, αλλά και ότι είναι αποτέλεσμα και της ορίμανσης που έγινε αυτό το διάστημα.
Τα 36 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται αναλυτικά από τις εξής πηγές. 5,5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 1420. 2.612.000 από το Φιλόδημος, 660.000 από το Πράσινο Ταμείο, 470.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης, 4.864.000 από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων των Υπουργείων από έκτακτες χρηματοδοτήσεις και ενισχύσεις και 305.000 από διάφορα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα που στο σύνολο αγγίζουν τα 14.430.000 ευρώ. Έχουν εξασφαλιστεί ακόμη 18.300.000 ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης και άλλα 9 εκατομμύρια από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Όπως έχουμε πει, το τελευταίο 1,5 χρόνο, όσο είμαστε δηλαδή στη Δημοτική Αρχή, η συγκεκριμένη αυτή Δημοτική Αρχή έχει φέρει νέες χρηματοδοτήσεις, νέες εντάξεις έργων, ύψους 36,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά τα οποία θα υποβληθούν τώρα, μέχρι τέλος του μηνός, τόσο στο Αντώνη Στρίτσης, που είναι συμφωνημένα ποσά, όσο και σε τομεακά προγράμματα των Υπουργείων. Πρέπει να πω ότι είμαι περήφανος για αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ουσιαστικά προέρχεται από μια σκληρή δουλειά που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Σκληρή δουλειά στην προετοιμασία, στην ορίμανση των μελετών, οι οποίες μετουσιώνονται και μετατρέπονται σε χρήματα, σε εντάξεις. Και οι εντάξεις αυτές είναι οι υπηρεσίες και έργα για τους ΕΡΕΟΣ. Το ότι θα αναπλάσουμε και θα μεταμορφώσουμε ουσιαστικά την πόλη και τα χωριά είναι το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Αυτά τα 36,5 εκατομμύρια σε λίγο καιρό ο ΕΡΕΟΣ θα τα δει να γίνονται έργα, να γίνονται πλατείες, να γίνονται δρόμοι, να γίνονται οι κοινωνικές δομές, να γίνονται υπηρεσίες, να γίνονται υπόγειοι κάδοι, να γίνονται παιδικές χαρές, να γίνονται όλα αυτά τα οποία θέλει ο ΕΡΕΟΣ και στην πόλη και στα χωριά. Γιατί είναι ισόρροπη η προσπάθειά μας και το ενδιαφέρον μας. Χρειάστηκε το διάστημα ενός χρόνου για να οριμάσουν οι μελέτες και να φανούν τα αποτελέσματα, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος. Η μεταμόρφωση του Δήμου μας ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό με την προετοιμασία. Δεν γίνονται τα πράγματα με το πάτημα ενός κουμπιού. Ναι, χρειάστηκε ένα περίπου διάστημα ενός περίπου χρόνου για να οριμάσουν οι μελέτες, να τις προχωρήσουμε και τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε αποτελέσματα. Ο κύριος Χρυσάφης χαρακτήρισε ακόμη ως επένδυση τα χρήματα που αξιοποιήθηκαν στις μελέτες. Μας είχαν πει πολλοί ότι στο πρώτο ειδικά διάστημα ότι δίναμε πολλά χρήματα για τις μελέτες. Η μελέτη είναι επένδυση. Όταν δίδεις 20.000 για μια μελέτη και παίρνεις και εντάσεις με αυτή τη μελέτη ένα πρόγραμμα 3 ή 4 εκατομμυρίων, ναι, είναι επένδυση, ναι, είναι όφελος για το ΣΕΡΕΟ Δημότη. Τέλος, ο Δήμαρχος ΕΡΕΟΣ ανέφερε πως η συνεργασία με την Περιφέρεια, την Κυβέρνηση αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όπλο για τον ΣΕΡΕΟ Δημότη. Σε αυτήν την προσπάθεια είχαμε συμμάχους, όλους αυτούς τους οποίους πρέπει να έχει ένας Δήμος συμμάχους. Την πολιτική ηγεσία, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας, όσο σε επίπεδο κυβέρνησης, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία που έχουμε, η πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, είναι όπλο για τον ΣΕΡΕΟ Δημότη. Συνεργασία που έχουμε με όλους τους πολιτικούς παράγοντες. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι είμαι περήφανος και για τις βοήθειες που έχουμε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος ΕΡΕΟΣ εκπέμπει αυτές τις ανάγκες. Ακόμη και η θεσμική παρουσία, το ότι είμαστε στη διοίκηση της ΚΕΔΕ, και αυτή παίζει το ρόλο της. Είναι πράγματα, είναι ένα πλέγμα, το οποίο ουσιαστικά ο ΣΕΡΕΟΣ Δημότης το βλέπει και θα το δει ακόμη πιο έντονα το επόμενο διάστημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Παράταση διαβούλευση του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές ζητά με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Όπως υποστηρίζει το Σωματείο, η απαξίωση ενός ολόκληρου κλάδου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης, ζητά παράταση στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
Η απαξίωση ενός ολόκληρου κλάδου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, σημειώνει η ανακοίνωση. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άγγελος Δερετζής, οι αρμόδιοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, απαξιούν ακόμα και να μας απαντήσουν, ενώ την ίδια στιγμή μας εύχονται χλεβαστικά καλό Πάσχα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, υιοθετώντας την άποψη αυτή, ζήτησε το ίδιο με έγγραφό της, προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να μελετήσουμε καλύτερα το νέο νομοσχέδιο. Μια παράταση για τη διαβούλευση. Ναι. Το ίδιο έχει ζητήσει και η Ένωση Περιφερειών, ο κ. Τζικώστας, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια τηλεδιάσκεψη και μας είπε ότι και ο ίδιος θα ζητήσει μια παράταση, ώστε και οι περιφέρειες να το δουν το θέμα, να το μελετήσουν από κοντά το σχέδιο νόμου. Αλλά από ό,τι είδαμε μέχρι σήμερα δεν μας έχει αποστείλει κανένα έγγραφο. Εμείς έχουμε στείλει την ερώτηση για παράταση, αλλά τίποτα μέχρι σήμερα. Έχω επικοινωνήσει με μήνυμα στον κύριο Σταμπουλίδη αν θα δοθεί παράταση εχθές ή μάλλον σήμερα. Ναι. Και αυτό που μου είπε είναι η διαβούλευση τελείωσε. Καλό Πάσχα. Εσύ θα είναι τα φάπλακα των λαϊκών αγώνων. Το έχουμε δηλώσει, το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά οι διαβεβαιώσεις που παίρνουμε από τους βουλευτές είναι ότι πιέζουν και ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Τους κυβερνητικούς βουλευτές, έτσι. Ναι, τους κυβερνητικούς. Ναι. Τώρα κατά πόσο θα αλλάξουν δεν ξέρω. Τα νέα Babylino Pants έρχονται με πιστοποιήσεις από τους ειδικούς. Την Άννα, επαγγελματία στο γύρω-γύρω όλη μέρα. Τον Κωνσταντίνο που μελετά τον βαθύ ύπνο. Αλλά και τους γονείς του που τον απολαμβάνουν χωρίς διακοπές. Γιατί οι μοναδικές καινοτομίες τους προσφέρουν ασύγκριτα σταθερή εφαρμογή, έξτρα απορροφητικότητα και τη στεγνότητα που χρειάζεται ακόμη και μετά από πολύ ωραία χρήση τη νύχτα. Babylino Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα-νύχτα. Στην Πρωτέργεια ξανασχεδιάζουμε το ενεργειακό τοπίο του μέλλοντος. Δημιουργούμε ένα MVP πρόγραμμα παροχής ενέργειας που παίζει για να κερδίζετε με 50% διαφορά. Για να έχετε κάθε μήνα 50% έκπτωση συνέπειας. Και ενέργεια που θα είναι 100% πράσινη. Οικιακό MVP ήρθε για να φέρει την οικονομία και την πράσινη ενέργεια σε κάθε σπίτι. Ήρθε για να δείξουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Πρωτέργεια. Day My Home Gas Benefit. Φυσικό αέριο στο σπίτι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με έκπτωση 30% και σε χρεώσεις ενέργειας και στο πάγιο. Απόκτησε το εύκολα και οικονομικά. Day. Ένα με το μέλλον. Τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος ανήκει στην χωρία των Μεγαλομαρτύρων και είναι ένας από τους πλέον λαοφιλείς Αγίους της Εκκλησίας μας. Οι Σεραίοι τίμησαν τον Άγιο Γεώργιο με την παρουσία του στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων στις Σέρες. Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Τροπεοφόρος, ανήκει στη χωρία των Μεγαλομαρτύρων και είναι ένας από τους πλέον λαοφιλείς Αγίους Εκκλησία μας. Ο Δήμαρχος της πόλης Χρυσάφης Αλέξανδρος και οι Σεραίοι τίμησαν τον Άγιο με την παρουσία του στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Κρυονερίτης, είναι Ελληνοορθόδοξο μοναστήρι, το οποίο ενώ αποτελεί μετόχη της Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών, η ονομασία του οφείλεται σε πηγή κρύου νερού, η οποία ευρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος. Σήμερα ο Σιωμάρτης Γεώργιος είναι μια μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Μια γιορτή η οποία σηματοδοτεί την πίστη ενός Αγίου που προσέφερε τη ζωή του, προσέφερε τα πάντα για αυτή την πίστη και σηματοδοτεί επίσης και το μεγαλείο αυτού του στίγματος που δίνει ο Άγιος Γεώργιος. Γι' αυτό η χάρη του είναι μεγάλη. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον ιερό χώρο, σε αυτό τον χώρο της Μονής, ουσιαστικά της Μονής του Τιμίου Προδρόμου, που είναι εδώ το μετόχι αυτό, και σκύβουμε ευλαβικά σε αυτήν την ημέρα, η μέρα που γιορτάζουμε ακριβώς την νίκη της πίστης πάνω στα ανθρώπινα υλικά. Το μοναστήρι Φέρτ να ιδρύθηκε πρώτου 1298, ενώ η πρώτη αναφορά στο όνομά του γίνεται το 1318 εντός Χρυσόβολου του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου.
το μοναστήρι στην αρχική μορφή του καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Οθωμανούς το 1571, ενώ η ανακατασκευή του ξεκίνησε το 1862 με προσθήκη νέου καμπαναριού το 1871, το οποίο και είναι το παλαιότερο σε ημερομηνία ανέγερσης της πόλης των Σερών. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία και υπομονή σε όλο τον κόσμο, γιατί μπορεί η Ανάσταση του Χριστού να έφερε γαλήνη και ηρεμία σε όλο τον κόσμο, το άνοιγμα των καταστημάτων, μια νέα ελπίδα. Παρ' όλα αυτά, ο Γολγοθάς για όλους τους επαγγελματίες συνεχίζεται. Πολλά Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία. Η Ανάσταση του ανθρώπου να μας δίνει δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματά μας και τις δυσκολίες. Οι ευχές μας είναι για όλο τον κόσμο σήμερα, για την όλη την ανθρωπότητα, η οποία είναι παγκοσμίως, και ευχόμαστε όλοι και όλος ο λαός και όλος ο κόσμος να είναι το καλύτερο. Χρόνια πολλά στους Γεώργηδες, να έχουν υγεία, να έχουμε όλη υγεία και να απελευθερωθούμε από αυτό το κακό, την πανδημία. Και από την πόλη των Σερών πάμε στο Νεοσούλιο, όπου και εκεί οι κάτοικοι και οι δημότες του Δήμου Αμανουλή Παπά τίμησαν τον Άγιο Γεώργιο στον ομώνυμο Ιερό Ναό, τηρώντας τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου τιμά σήμερα η Εκκλησία του Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Οι πιστοί τίμησαν τον Άγιο με την παρουσία του στον ομώνυμο Ιερό Ναό, τηρουμένο όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων. Παρόν ήταν φυσικά και ο Δήμαρχος του Εμμανουήλ Παπά Δημήτρης Νότας, καθώς και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρέτας Αριστοτέλης. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους μας. Για μία ακόμη φορά γιορτάσαμε την μνήμη του Αγίου Γεωργίου, δεύτερη μέρα του Πάσχα, εδώ στο τοπικό μας διαμέρισμα του Νεοσουλίου. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να είναι ο Άγιος Γεώργιος αυτός που θα έχει υπό την σκέπη του όλους εμάς. Χρόνια πολλά! Θα ήθελα με τη σημερινή γιορτή του Αγίου Γεωργίου να ευχηθώ σε όλες και σε όλους τους εορτάζοντες χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, και το χρόνο όλοι μαζί να γιορτάσουμε τον Αγίου Γεωργίου εδώ στο παραδοσιακό μας χώρο του Αγίου Γεωργίου εδώ του Παρακλησίου. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, με υγεία, και το χρόνο τους εύχομαι όλους να είναι εδώ πέρα στο Παρακλήσιο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Εύχομαι να φύγει αυτό το κακό. Χρόνια πολλά στους Γεωργάδες, να είναι ευτυχισμένοι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη και υγεία πάνω απ' όλα. Πού εντοπίζεται η Extra Safe προστασία από βακτήρια και ιούς? Στα νέα Wet Hankies Extra Safe, η νούμερο 1 μάρκα στα αντισηπτικά μαντιλάκια, τώρα με νέα σπίδα προστασίας για τα χέρια σας. Με επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση και κατά του κορονοϊού, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα από ποτέ, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Νέα Wet Hankies Extra Safe, γιατί τα χέρια σας χρειάζονται ταχύτερη και πιο αποτελεσματική προστασία από ποτέ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τον Εύρο, όπου εκεί βρέθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρο Δημήτρη Πέτροβιτς και τους δημάρχους της περιοχής. Ο κύριος Στεφανής ανέφερε ότι ο Εύρος είναι το σπίτι μας και εξήρε τη συνεργασία που έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία. Ο Εύρος είναι το σπίτι μας, ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφάνης κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Ο κύριος Στεφάνης προανήγγειλε νέες δράσεις των ενόπλων δυνάμεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς. Ο ίδιος εξήρε και τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των τοπικών αρχών και της κοινωνίας. Με πολύ χαρά έρχομαι κάθε φορά στην περιοχή του Εύρου. Ο Εύρος για εμάς είναι σπίτι μας, έχοντας υπηρετήσει τόσα χρόνια εδώ. Τα τελευταία χρόνια οι ένοπλες δυνάμεις με ένα πρόγραμμα υψημένης εξωστρέφειας δείχνουν δύο πρόσωπα. Το ένα είναι αυτό της άμυνας και της αποτροπής για την ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και το δεύτερο είναι ότι συμμετέχουμε σε κάθε τι το οποίο μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία, δείχνοντας το κοινωνικό μας πρόσωπο. Από την συμμετοχή των γιατρών μας, ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, και του νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα αλλά και στις πύλες εισόδου της χώρας μας, με την παροχή
ιατρικού προσωπικού σε κάθε μικρό τόπο ο οποίος δεν έχει δυνατότητες και βεβαίως τις φυσικές καταστροφές που περιγράψατε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και για έναν άλλο λόγο. Διότι μεταφέρατε τη συνεργασία μας σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και μαζί πλέον με κοινές δράσεις αναπτύσσουμε δυνατότητες που ούτε εσείς είχατε ούτε εμείς είχαμε. Και έτσι, στο πολύ σύντομο μέλλον, θα βρεθούμε με νέες επιχειρησιακές δυνατότητες στον τομέα της συνδρομής των ενόπλων δυνάμεων στον ελληνικό λαό στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Άφησα τελευταίο κάτι το οποίο το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Η πατρίδα μας έχει δείξει ότι όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες, ενωμένοι μπορούν να πετύχει θαύματα. Εμείς λοιπόν στο θέμα του μεταναστευτικού είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Ο ελληνικός λαός, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, οι ένοπλες δυνάμεις και πετύχαμε το αποτέλεσμα που πετύχαμε. Αλλά θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό οφείλεται και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στην έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος από τον κύριο Πρωθυπουργό και στις σαφές οδηγίες που έδωσε από την πρώτη στιγμή. Έτσι λοιπόν, σχεδιάζοντας έγκαιρα, τι είχατε δει το σχεδιασμό μας, μάλιστα μας είχατε βοηθήσει σε αυτό. Σχεδιάζοντας έγκαιρα, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή, την υβριδική επίθεση όπως την περιγράψατε, που πραγματικά είχε όλα τα χαρακτηριστικά αυτά. Ο κύριος Στεφάνης βρέθηκε στον Εύρο τις προηγούμενες ημέρες και είχε επαφές με δημάρχους της περιοχής και με τον αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Πέτροβιτς. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω υπό ειρηνικές πλέον συνθήκες, γιατί η προηγούμενη συνάντησή μας είχε ως παρονομαστή τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο στρατός για την αποτροπή των χιλιάδων μεταναστών οι οποίοι προσπάθησαν μέσω υβριδικής επιθέσεως να περάσουν από την Τουρκία στη χώρα μας. Και θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι η διαχρονική σχέση του Εύρου, των Ευρυτών, με τις ένοπλες δυνάμεις, επιβεβαιώνεται διαρκώς και μέσω από αυτές τις αντίξωες καταστάσεις και την αποτελεσματικότητα των ένοπλων δυνάμεων. Για μας, Υπουργέ μου, ένοπλες δυνάμεις και Εύρος είναι έννοιες ταυτόσιμες. Και το πιο σημαντικό, θέλω να σας πω, είναι η άριστη συνεργασία, η διαχρονικά άριστη συνεργασία που υπάρχει, ειδικά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η συνδρομή του στρατού είναι πάρα πολύ σημαντική για την πολιτική προστασία της περιφέρειας και γενικότερα σε περιόδους κρίσεων. Αλλά επίσης και το γεγονός ότι η κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων επιβεβαιώνεται κάθε τόσο όταν χρειάζεται η συνδρομή σας και είσαστε παρόντες. Θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι αναντήρητα η πιο σημαντική εκτός της φυσικής σας υπηρεσιακής παρουσίας εδώ στα σύνορα. Αυτή η συνεργασία λοιπόν αντανακλά και στο πρόσωπό σας και θέλω μέσω της θεσμικής σας ιδιότητας να ευχαριστήσω τις ένοπλες δυνάμεις για την προσφορά τους. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο θέμα του εμβολιασμού, λέγοντας ότι οι πολίτες πειθαρχούν στα μέτρα και εμβολιάζονται. Και με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να πω, βλέπω ότι ο Εύρος πειθαρχεί. Και πειθαρχεί από το βόρειο τμήμα του μέχρι το νότιο, όπου και να πήγα, είδαμε πολύ χαρά ο κόσμος να εμβολιάζεται και να τηρεί τα μέτρα. Και βεβαίως και εμείς συμβάλλουμε σε αυτό, δίνοντας το παράδειγμα. Κλείνω λέγοντας ότι και πάλι ότι είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά μου κάθε φορά που έρχομαι εδώ και έρχομαι συχνά και επιβεβαιώνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Ευχαριστώ γιατί πάντα είστε στο πλευρό μας. Για ακόμα μία χρονιά δεν αναβίωσε το έθιμο της δρακοκτονίας στο Νέο Σούλι κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου. Τα τελευταία 2 χρόνια αναβλήθηκε το έθιμο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Πάμε να δούμε τι λέει για αυτό το θέμα ο πρόεδρος του χωριού. Για ακόμα μία χρονιά δεν αναβίωσε το έθιμο της δρακοκτονίας στο Νέο Σούλι. Κάθε χρόνο πραγματοποιούταν ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Νέου Σούλι, ο κ. Βρέτας Αριστοτέλης, και τόνισε πως ελπίζει του χρόνου να πραγματοποιηθεί κανονικά. Λόγω της πανδημίας δεν μπορούμε να κάνουμε το έθιμο της δρακοκτονίας του Αγίου Γεωργίου, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Εύχομαι και ελπίζω με το τέλος της πανδημίας το χρόνο να το εορτάσουμε και να κάνουμε και το έθιμο της δρακοκτονίας. Στη συνέχεια ο κύριος Βρέτα σημείωσε πως το έθιμο το βρήκαν από τους παππούδες τους, αλλά και πως το έθιμο αναβιώνει μόνο στο Νέο Σούλι και σε ένα χωριό στα Γιάννενα. Αυτό το έθιμο το βρήκαμε από τους
παππούδες μας, προπαππούδες μας. Γίνεται η αναπαράσταση του Αγίου Γεωργίου και μάλιστα στην Ελλάδα, στο δικό μας το χωριό και ακόμα ένα χωριό στα Γιάννηνα πρέπει να κάνουν αυτή την αναπαράσταση. Ο μύθος λέει ότι ήταν υπήρχε ένας δράκος που έγινε τα νερά και έτυχε εκείνη τη χρονιά να μπει ο κλήρος στη Βασιλοπούλα για να θυσιαστεί, για να αφήσει το νερά. Εκεί εμφανίστηκε ο Άγιος Γιώργος με το άλογο και το κοντάρι του και σκότωσε τον δράκο και απελευθερώθηκαν τα νερά. Ο Άγιος Γιώργος νικάει το κακό για το καλό. Αυτό συμβουλίζει στην ουσία. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, στο Νέο Σούλι υπήρχε ένας δράκος που εμπόδιζε τη ροή των νερών που βρισκόταν ψηλά στην πηγή και τα απελευθέρωνε, αφού πρώτα κάθε χρόνο του προσφερόταν με κλήρο για φαγητό ένας κάτοικος του χωριού. Κάποια χρονιά ο κλήρος έπεσε στη Βασιλοπούλα του χωριού. Όταν ήρθε η στιγμή, στον τόπο του μαρτυρίου, η Βασιλοπούλα παρακάλεσε τον Θεό να τη σώσει. Τότε εμφανίστηκε ο Άγιος Γεώργιος πάνω στο άλογό του, έχοντας στα χέρια του σταυρό και κοντάρι και φώνευσε τον δράκο. Στις ευχαριστίες της Βασιλοπούλας, ο Άγιος Γεώργιος το μόνο που τη ζήτησε σαν χάρη ήταν να χτίσει μια εκκλησία μέσα στο χωριό, αυτό και έγινε. Έτσι κάθε χρόνο την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Σούλι του Δήμου Μανουήλ Παπά γίνεται αναπαράσταση της δρακοκτονίας. Ατομικές υπηρεσίες φροντίδας κατοίκων σε 120 άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους θα υλοποιήσει ο Σύλλογος Σοφ Ψησερών. Πρόκειται για μια αποκλειστική δωρεά του κοινοφελούς ιδρύματος ΤΙΜΑ για τους επόμενους 18 μήνες. Ατομικές υπηρεσίες φροντίδας κατοίκων σε 120 άτομα με άνοια και τις οικογένειες φροντιστές τους θα υλοποιήσει ο Σύλλογος Σοφ Ψησερών. Πρόκειται για μια αποκλειστική δωρεά του κοινοφελούς ιδρύματος ΤΙΜΑ για τους επόμενους 18 μήνες. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια επιτυχία και πάλι του Συλλόγου. Η χρηματοδότησή του να γίνεται από κοινοφελές ίδρυμα, το οποίο είναι η τρίτη φορά που μας χρηματοδοτεί σε δράσεις μας και έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την χρηματοδότηση για 18 μήνες. Με πιθανότητα να ανανεωθεί για άλλους τόσους. Η πρότασή μας ήταν λοιπόν να πάρουμε ένα πρόγραμμα ούτως ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες κατοίκων με μια διεπιστημονική ομάδα ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστηρικτικές για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, για τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν και να έρθουν εδώ. Και παράλληλα μέσα στο πρόγραμμα έχει και ένα κομμάτι άλλους τόσους εδώ, σε ομάδες, που μπορεί να είναι άτομα με έναρξη άνοιας, ας πούμε, ή μπορεί να μην είναι, να γίνεται κάτι στα μέτρα της πρόληψης. Οι οικογένειες που θα ωφεληθούν θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι λοιπόν τα κριτήρια είναι να μην έχουν υψηλά εκαθαριστικά, πρώτον, να ζουν με μέλη της οικογένειάς τους και να τους φροντίζουν αυτοί. Δηλαδή ένα άτομο που το επιβλέπει, που το παρακολουθεί μία από αυτές τις ξενόφερτες που τις έχουν εκεί, δεν θα πάμε, εκτός αν θέλει να εμπλακεί ο ίδιος ο γιος, ο αδελφός, ο σύζυγος σε αυτό, γιατί παράλληλα θα δίνουμε βοήθεια στα άτομα, η ομάδα αυτή, αλλά και στους ίδιους τους φροντιστές, γιατί και εκείνοι το έχουν περισσότερο ανάγκη, βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί δεν αναγνωρίζουν το άτομό τους, να είναι στο Δήμο Σερών, να κατοικούν σε πρώτη φάση, γιατί θα τα κάνουμε ανά τετράμινα και θα πάμε και στους άλλους δήμους. Κάθε τετράμινο θα αλλάζουμε δήμο δηλαδή. Και τώρα το 120 είναι ενδεικτικό, αυτό μπορεί να είναι παραπάνω. Πέρα από αυτό, στην οικογένεια όταν θα πάρουν αυτοί ως φροντιστές, δεν είναι απαραίτητο να είναι ένα άτομο, μπορεί να πάρει ευρύτερη οικογένεια υποστήριξη και βοήθεια, οπότε το όφελος είναι μεγαλύτερο. Στα πλαίσια της υγιούς γύρανσης και της πρόληψης της νόσου Αλτσχάιμερ, εξειδικευμένοι επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων θα παρέχουν εναλλακτικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Η λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι την Τετάρτη 5 Μαΐου. Εγώ θα ανήκω στη διεπιστημονική ομάδα. Θα
κάνουμε κάποιες συνεδρίες με τους φροντιστές ή με τους ανθρώπους που ξεκινούν τώρα να πάσχουν από άνοια. Θα κάνουμε ενδυνάμωση μνήμης, θα κάνουμε διαχείριση διάφορων καταστάσεων που αφορούν την άνοια συγκεκριμένα. Θα γίνει ένα κομμάτι εκπαίδευσης στους φροντιστές για να μπορούν να διαχειριστούν την άνοια. Έχουμε βάλει μια προθεσμία μέχρι τις 5 του Μάη. Εντάξει, τώρα θα τη φάμε και εκείνη τη βδομάδα. Ναι, πρέπει να γίνεται μια αίτηση. Καταρχήν πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τους πούμε και τι χρειάζεται να φέρουν για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό θα ελέγχεται φυσικά από την κοινωνική λειτουργό. Τα κριτήρια, ας πούμε. Μπορεί να γίνει και μέσω ίντερνετ, ότι παρακαλώ να ενταχτώ, ας πούμε, στο πρόγραμμα στηρίζω, για να... ότι είμαι φροντιστής και τα λοιπά. Μια έτσι μπορούν να τη γράψουν, όπως και είναι γραμμένη, δεν έχει σημασία. Και από εκεί και πέρα πρέπει να προσκομίσουν και κάποια χαρτιά, όπως εκαθαριστικό, αντίγραφο ταυτότητας, άμκα, αφημί κτλ. Για να γίνει η έρευνα. Ένα ρομπότ από Lego, το οποίο καθοδηγεί άτομα με δυσκολίες στην όραση, στην καθημερινότητά τους, δημιούργησαν μαθητές του ΕΕΚ Σερών. Η κατασκευή έγινε μαζί με το 5ο και 1ο Γενικό Λύκειο Σερών και το 1ο ΕΠΑΛ Καβάλα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση. Ένα ρομπότ από Lego, το οποίο καθοδηγεί άτομα με δυσκολίες στην όραση, στην καθημερινότητά τους, δημιούργησαν μαθητές του ΕΕΚ Σερών μαζί με το 5ο και 1ο Γενικό Λύκειο Σερών και το 1ο ΕΠΑΛ Καβάλα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση. Είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση. Συνεργαστήκαμε με άλλα 3 σχολεία, το 1ο Λύκειο, το 5ο Λύκειο Σερών και το 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας. Όπως σημείωσε ο διευθυντής του ΕΕΚ, κύριος Λάσκαρης Κωνσταντίνος, η συμβολή τους ήταν ένας μαθητής του σχολείου με προβλήματα όρασης δοκίμασε να χρησιμοποιήσει το ρομπότ στην καθημερινή του διαβίωση. Η δικιά μας συμβολή ήταν στο να χρησιμοποιήσουμε το ρομποτικό μηχάνημα για την χρήση ενός μαθητή μας που έχει προβλήματα όρασης, έτσι ώστε να τον καθοδηγεί στην καθημερινή πρακτική, στην καθημερινή του αυτόνομη διαβίωση. Και μπορώ να πω ότι τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η συνεργασία με τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν εύκολη και όπως σημείωσε ο διευθυντής του ΕΕΚ, το δύσκολο ήταν να εξοικειώσει τον μαθητή με το ρομποτικό μηχάνημα. Με τον ένα από τους διευθυντές, τον κύριο Θανάσιο Γρίψιο, του 5ου Λυκείου, έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές σε προγράμματα μαθητικής εικονικής επιχείρησης. Έτσι υπήρχε ένα know-how, υπήρχε από πίσω μια καλή χημεία μεταξύ των διευθυντών. Και επειδή είναι εξοικειωμένος και με το ειδικό σχολείο, μας βοήθησε τα μάλα και για μας ήταν σχετικά εύκολο, θα μπορούσα να πω. Το δύσκολο ήταν να μπορέσουμε να εξοικειώσουμε το μαθητή με το ρομποτικό μηχάνημα. Τελικά επετεύχθηκε αυτό μέσα από μια συνεχή τριβή. Τέλος, ο κύριος Λάσκαρης τόνισε πως ο μαθητής είδε μεγάλες διαφορές στην καθημερινότητά του. Οι διαφορές είναι εμφανείς, ναι. Το βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά απλά στην καθημερινότητα. Σε καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινή απλή ζωή, από το ξύπνημα μέχρι την ώρα που θα πάει στο σχολείο. Thank you.
Την κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θα έχουμε βαθμία βελτίωση από το απόγευμα. Στη δυτική Μακεδονία θα έχουμε αραιές νεφώσεις από τις βραδινές ώρες πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βορειοανατολική 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Πιο συγκεκριμένη, η θερμοκρασία στις Έρες κυμαίνεται από τους 14 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 24. Στην Καβάλα από 13 έως 22. Στη Δράμα από 12 έως 23. Στην Ξάνθη από 13 έως 23. Στην Κομωτινή από 13 έως 25. Στην Αλεξανδρούπολη από 12 έως 24. Και στην Ορεστίαδα από 10 έως 24. Αυτή ήταν η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Τρίτη, 4 Μαΐου. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Αρχαία έκθεση λογοτεχνία. Παίζω στα δάχτυλα την ιστορία. Κλείνω τα ρήματα με ρυθμό για να μπω πανεπιστημίο. Είναι λογικό να γραφτώ φιλολογικό. Είναι λογικό να γραφτώ φιλολογικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς να είστε καλά, καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά στο Γιώργο και τη Γεωργία.